Φίλο και φτερό κάνει η αστυνομία το βιντεοληπτικό υλικό από τι κάμερες ο ΒΟΑΚ προκειμένου να ελεγχθούν όλε οι κινήσει και να βρεθούν οι δράσει τη στον μηχανολογικό εξοπλισμό στο έργο τη ηλεκτρική διασύνδεση Κρήτη Αττική. Ενώ πληροφορίε αναφέρουν ότι έχει ήδη εμπλακεί στι έρευνε και κλιμάκιο τη ΑΕΠ. Σε αυτό ακριβώ το σημείο έγινε η δολιοφορά στο μεγάλο έργο τη ηλεκτρική διασύνδεση Κρήτη Αττική, με τη διαχειρίστρια εταιρεία να βρίσκεται σε συνεργασία με την αστυνομία για τον εντοπισμό των δραστών. Η δολιοφορά σημειώθηκε στο μηχανολογικό εξοπλισμό εγκατάσταση του υπογείου τμήματο του Καλωδίου, βόρεια του ΒΟΑΚ, ενώ όπω εκτιμάται, στόχο των δραστών ήταν η διακοπή των εργασιών για την ηλεκτρική διασύνδεση. Πέρα από τα καλώδια άγνωστοι έκοψαν και τα καλώδια των φρένων του οχήματος. Το περιστατικό καταδικάζει ο Δήμος Μαλεβιζίου στέλνοντας το μήνυμα ότι θα συνεχίσει να υποστηρίζει την ομαλή εκτέλεση του έργου με όλες του τις δυνάμεις. Καταδικάζουμε απερίφραστα τέτοιου είδους ενέργειες. Το έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης της Κρήτης Αττικής είναι ένα από τα μεγαλύτερα αναπτυξιακά έργα που εκτελούνται σε επίπεδο χώρα. Η τοπική κοινωνία και ο Δήμος Μαλεβιζίου έχουν υποστηρίξει σε όλα τα στάδια τη εκτέλεση του έργου, με όλε τι δυνάμει, οι υπηρεσίε μα, οι τοπικέ κοινωνίε. Αυτό είναι ο στόχο μα. Αυτή είναι η δέσμευσή μα και η συμφωνία μα με τον Αδμία και την Αριάδνη. Ήδη κατατέθηκε μηνυτήρια αναφορά από τον εργολάβο στο αρμόδιο αστυνομικό τμήμα, ενώ ο επίμαχο χώρο όπου βρίσκονται το όχημα και ο εξοπλισμό φυλάσσεται από την αστυνομία. Σε κάθε περίπτωση δεν εκπροσωπούν αυτέ οι ενέργειε την τοπική κοινωνία. Να θυμίσω ότι εκτελούνται έργα και ανταποδοτικά στην περιοχή. Επαναλαμβάνω, καταδικάζουμε αυτέ τι ενέργειε που θέτουν σε κίνδυνο και την ομαλή εκτέλεση και την πορεία των εργασιών και που σε κάθε περίπτωση ελπίζουμε να μην εκτροχιάσουν ε, το έργο από το χρονοδιάγραμμά του. Και θα είμαστε αρρωγοί σε οποιαδήποτε προσπάθεια γίνει από εδώ και στο εξή για να προστατευτεί το έργο από αντίστοιχε ενέργειε που θέτουν σε κίνδυνο και το ίδιο το έργο αλλά και του ε, ανθρώπου που δουλεύουν. πρόκειται για το μεγαλύτερο έργο μεταφορά ηλεκτρική ενέργεια στην Ελλάδα, το οποίο σε συνδυασμό με την πρώτη διασύνδεση σου Κρήτη θα άρει την ενεργειακή απομόνωση του νησιού, εξασφαλίζοντα την ασφάλεια εφοδιασμού του. Παράλληλα, θα μειωθεί σημαντικά το κόστο παραγωγή ηλεκτρική ενέργεια στην Κρήτη, με άμεσα ωφέλη για όλου του καταναλωτέ που θα φτάσουν το 1 δι ευρώ σε αιτήσια βάση το 2030. Όπω έχει ανακοινωθεί, το έργο αναμένεται να τεθεί σε εμπορική λειτουργία εντό του 2025. Ωστόσο, λόγω της δολιοφοράς, στην παρούσα φάση εξετάζεται το μέγεθος καθυστέρησης που θα επιφέρει στην ολοκλήρωσή του.